Το κέντρο νεοσυλλέκτων είναι ένα κέντρο που έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Τις έχω επισκεφτεί σαν επιθεωρητής που ήμουνα. Δεν υπάρχει, αν και έχει ανοίξει το κεφάλαιο της δομής δυνάμεων. Στην τρίτη φάση βέβαια θα εξεταστούν τα κέντρα εκπαιδεύσεις, αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον στο επίπεδο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δεν υπάρχει σκέψη για να θιχθεί αυτό. Είναι ένα κέντρο που έχει εξαιρετικά καλές εγκαταστάσεις. Το ότι τοποθετήθηκε διοικητής πρόσφατα ταξίαρχος είναι μια ένδειξη αναβάθμισης περισσότερο παρά υποβάθμισης. Και εκείνο που είπα και στον κύριο Δήμαρχο είναι ότι όταν αποφασίστηκε από εδώ για κάποιους λόγους η απομάκρυση της ΜΕΡΙΠ, είδε ότι ο κόσμος και η ταγή, η πολιτική αλλά και η πνευματική του τόπου συμπεριφέρθηκαν με έναν τρόπο πολύ όριμο και πολύ υπεύθυνο. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δεν έχω καμιά πρόθεση εγώ προσωπικά να τους κακοκαρδίσω. Αισθάνομαι απέναντί τους μια υποχρέωση, ηθική θα έλεγα, και σε αντιπαράθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι πέφταν στους δρόμους και βάζαν τα κορμιά τους μπροστά να φράξουν τις φάλαγγες στρατιωτικές που ήθελαν να αποχωρήσουν από το χώρο τους. Αυτό λοιπόν εγώ το θεωρώ μια ηθική δέσμευση και θα προσπαθήσω να την τηρήσω. Κοιτάξτε, όταν η θέση του αρχηγού είναι αυτή που καταλάβατε και του υπουργού είναι η ίδια, υπάρχει περίπτωση απομάκρυνσης. Αυτό που ανακοίνωσε ο υφυπουργός, για το οποίο έχει απόλυτο δίκιο, είναι ότι κάποια κέντρα εκπαίδευσης και κυρίως αφορούν την Πελοπόννησο, που ξέρετε κάθε πόλη έχει και ένα κέντρο εκπαίδευσης και κάποια άλλα πολύ μικρά σε όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια ενός ανασχεδιασμού θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν αφορά εμάς. Εδώ έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα από τους φορολογούμενους. Ίσως το καλύτερο κέντρο, το μεγαλύτερο και το καλύτερο όσον αφορά τις υποδομές. Δεύτερον, είναι στο κέντρο της Ελλάδας. Και δεν το λέμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι συνεισφέρει τόσο πολύ στην οικονομική ζωή του τόπου. Αυτό είναι το έλασο. Το μείζον είναι αυτό που σας ανέφερα και νομίζω ότι σας το είπε και ο αρχηγός. Άρα τέτοιο θέμα μετά την απομάκρυνση της ΜΕΡΙ που δεν έπρεπε να έχει γίνει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εξάλλου ο αρχηγός απέδειξε στο μικρό χρονικό διάστημα που είναι επικεφαλής του στρατού Ξηράς ότι οι αποφάσεις του γίνονται με βάση αρχές όπως είναι αξιοκρατία, ισονομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ΚΕΙ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία σήμερα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Είχα την ευκαιρία να του θέσω και το ζήτημα του ΚΕΙΠ, το οποίο όπως ξέρετε μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, ιδιαίτερα αισιόδοξο και ιδιαίτερα θετικό ότι λάβαμε τη διαβεβαίωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με το ΚΕΙΠ. Καταρχήν ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, σημαντική παρουσία του αρχηγού σήμερα εδώ. Πόσο μάλλον όταν έφερε και δύο πολύ καλά νέα, την αναβάθμιση της μονάδας εδώ στο Αυλάκι και δεύτερον, όπως ανέφερε ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή στην στρατιωτική ηγεσία και πιστεύω, θέλω να πιστεύω και νομίζω πως έτσι είναι και στην πολιτική ηγεσία για την απομάκρυνση του κέντρου του ΚΕΙΠ. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ καλά νέα και σε αυτά μένουμε. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να τιμήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με την ευκαιρία της οργομοσίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να βγει και προς τα έξω ένα μήνυμα το οποίο τουλάχιστον σε μένα είχε υποσχεθεί η πολιτική ηγεσία όσον αφορά το μέλλον του ΚΕΙΠ, όπου είχε ξεκαθαριστεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να προβούμε στο κλείσιμο της μονάδος αυτής, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά και από το στόμα σήμερα του Γενικού, του Αρχηγού του ΓΕΣ, ήταν ξεκάθαρο ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να προβούμε στο κτίσιμο του ΚΕΙΠ, γιατί είναι μια μονάδα πάρα πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά και από εκεί και πέρα είμαστε μια περιοχή η οποία δυστυχώς δεχτήκαμε αγωγίστως τη μεταφορά της ΜΕΡΙΠ. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή για το θέμα του ΚΕΙΠ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό.